Καθώς στεγόμαστε να αναγνώσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού, έξοδος, έξοδος 34, 5, 6 και 7 και μαθαίνουμε ορισμένα πράγματα τα οποία θα μας ωφελήσουν στη ζωή μας, θα μας κάνουν να εκτιμήσουμε τον Κύριο, τον Λυτρωτή μας, τον Μεγάλο Θεό μας και θα εκτιμήσουμε τη λύτρωση από κάθε αμαρτία. Έξοδος, κεφάλαιο 34, διαβάζω από τα εδάφια 5, 6 και 7 και θα ήθελα να το κάνουμε μαζί αν μπορούμε. Έξοδος 34, Έξοδος 34, verse 5. Και κατέβει ο Κύριος εν εφέλη και στάθη με τα εκεί και εκήρυξεν το όνομα και παρήλθεν Κύριος έμπροσθεν αυτού και κήρυξε Κύριος, Κύριος ο Θεός ικτήρμον και ελεήμον και μακρόθυμος και πολυέλεος αλλά και αληθινός φυλάτων έλεος εις χιλιάδας verse 7 συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτία και ουδόλο αθώνων των ένοχων. ανταποδίδων την ανομία των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έω τρίτη και τετάρτη γενναία. Πατέρα μα, κύριε Θέμα, κύριε Ιησού Χριστέ μας, πνεύμα μου Άγιο, 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 Κύριος, ο Θεός, ο Παντοκράτορ, η και μακρόθυμος και πολυέλεος και συγχωρών αμαρτία. Πόσο ευγνώμονε γιατί στεκόμαστε σαν ένοχοι, αλλά και την ίδια στιγμή σαν καθαροί. Χάρις, χάρις στο αίμα, στο σταυρό, στη λύτρωση. Ευγνώμονε για πάντα στον Κύριο, για πάντα. Αμέν, μπορείτε να καθίσετε. Ο κύριος τον Ισαΐα, τον προφήτη μας λέει μην ενθυμίστε τα πρώτερον, εγώ θέλω κάνει νέον πράγμα. Δόξα στον Κύριο που μας λέει να μην, το, να μην θυμάστε τα πρώτερα, αλλά contextualize, πάντοτε βάζετε το εδάφιο εντός κειμένου. Αμέν σε άλλες φορές μας λέει, ενθυμίστε. αμέν Και οι άνθρωποι, σαν και σένα και εμένα, έχουμε την τάση πρώτον να ξεχνούμε και δεύτερο α, να, α, να ειδωλοποιούμε. Κάνουμε εύκολο και πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας είδωλο. Γι' αυτό θα πρέπει να σπάζουμε τα είδωλα μας, να συντρίβουμε το εγώ μας και να προχωρούμε με το εγώ του Κυρίου όταν ο Κύριος είναι πριν ο Αβραάμ εγώ είμαι αμήν, και έξοδος 3,14, ο όν σε απέστειλε, και ε, στην ε, Αποκάλυψη 1 και 4 και 5 και 16, και σε τόσα πολλά κεφάλαια και εδάφια, ο Άγιος Λόγος του Θεού λέει, είναι ο Ιν, ο Όν, ο Ερχόμενος. Αν uh, κάποιος, if, if anybody has a problem with translation, just lift up your hands, somebody will help you with it. Αμήν. So, praise the Lord, δόξα στον Κύριο μας για το ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουμε ότι αυτός είναι. Και εφόσον αυτός είναι και εν αυτό, πράξεις 17-28, Acts 17-28, πράξεις 17-28, εν αυτό ζούμεν και κινούμεθα και εσμέν. Πώ να πω εγώ, εγώ, να ξέρει εγώ ποιο είμαι, ποιο εγώ, αφού μέσα μου ζει ο μεγάλο, εγώ είμαι. Πρέπει να συντριφθεί το ε, εγώ. Αμέν και ο κύριο μα λέει, και δεν είναι ζήτημα. Έχασα το εγώ μου. Για τον κόσμο, αν χάσουν το εγώ του, έχασαν τη ζωή του. Για μας, αν χάσουμε τη ζωή μα, βρήκαμε τη ζωή μα. Βρήκαμε τον κύριο μα. Αμήν. Δεν είναι ότι έχει πιο λίγη δύναμη, τώρα έχει περισσότερη, απλά δεν είναι δική σου. Είναι δική του και αναγνώρισε το. Ξέρετε, όλα αυτά τα 40 χρόνια, 40, 41 χρόνια στον κύριο, και όλα αυτά τα 35 χρόνια στη Διακονία, έχουμε εδώ δει τόσα πολλά πράγματα και δεν ξέρεις τι είναι το επόμενο που θα σε εκπλήξει. Και α μην είμαστε εμεί η επόμενη έκπληξη. Αμήν στο να πέσουμε στην αμαρτία, στο να αποστατήσουμε από τον Κύριο και να δώσουμε και χίλιες δικαιολογίε γι' αυτό. Δεν θέλω να είμαι εγώ αυτός, αμήν, ούτε εσύ, ούτε εμείς. Με τη δύναμη του και με τη χάρη του θα πάμε μέχρι το τέλος. Και όπως λέμε σε αυτήν την εκκλησία, ραντεβού στο τέρμα. Ραντεβού στο τέρμα. Uh, see you in the finishing line. Amen. I see you at the finishing line. Δόξα στον Κύριο μας. Ε, μην φοβάσαι κάποιον που πέρασε από την αμαρτία. Αν μετανόησε. Αποκάλυψη 2.5 ο Κύριος μιλά στην εκκλησία της Εφέσου. Και λέει ενθυμού. Καλά ο Ισαγιές είπε ξέχασε. Ο Κύριος Ιησούς προσωπικά λέει στην Εκκλησία των τελευταίων ημερών «Εν θυμού πόθεν εξέπεσες και μετανόησον ιδεμή». Εάν Κύπριος ακούσει το ιδεμή, θα σου πει με απειλή. Are you threatening me? Ιδεμή. Ιδεμή θέλω μετακινήσει την λεχνία σου και θα χάσεις το φως σου. Θα χάσεις τη σωτηρία σου. Πρόσεχε. Αμήν. Μετανόησον. Και μετά, ποιο είναι το επόμενο. Και κάμε τα πρώτα έργα. Έλα πίσω στην πρώτη σου αγάπη. σο. So, άνθρωπος ο οποίος ξέρει να μετανοεί. Αμήν. Μα είναι για αυτού που δεν σώθηκαν ακόμα η μετάνοια. Are you very sure about that? 1 Ιωάννου 1 από το 7 μέχρι και το 10. Θα το δείτε και στο σπίτι. Εδάφια 6 και 8. Αλλά από τα 7. Εάν περιπατώμεν εν το φωτί, καθώς αυτός είναι εν το φωτί και έχουμε κοινωνία με τα λίλων, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Το 8 και το 10 όπως είπαμε, εάν είπαμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, ψεύστην κάναμε τον Θεό και ο λόγος του δεν ζει μέσα μας. Αμέν. Ή αν πούμε ένα μαρτία ότι δεν έχουμε, ξανά βλέπετε ξανά και ξανά ο Άγιος Λόγος του Θεού μέσα σε αυτό το μικρό απόσπασμα μας λέει αν πούμε ότι δεν έχουμε. Μετά στο κεφάλαιο 3 μας λέει ο ποιόν την δικαιοσύνη στο εδάφιο 10 ο ποιόν την δικαιοσύνη 1 Ιωάννου 1 John 3.10 μας λέει ότι ο ποιόν την δικαιοσύνη είναι εκ του Θεού. Αμέν δεν, ο, 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 αυτός που ζει στην αμαρτία περιπατεί στην αμαρτία. Την πράτη, την δικαιολογεί, δεν νιώθει ένοχος και γι' αυτό ας μην λέμε πρόσεχε μην νιώθεις ένοχος. Ποιο είπε ότι δεν πρέπει να νιώσει ένοχος. Πρέπει να νιώσουμε ένοχη και θα καταδικάσουμε την ενοχή μας. αμέν. θα καταδικάσουμε την αμαρτία μας και θα φύγει η ενοχή μας. Αμήν. Αλλά η ενοχή δεν πρέπει να φυγεί δίχως τη μετάνοια. Αν λοιπόν η μετάνοια είναι πραγματική και είμαστε άνθρωποι μετάνοιας και λέμε αν όμως ομολογούμεντας αμαρτία μας είναι πιστός και δίκαιος, πιστός και δίκαιος σε τι, σε μας επειδή το αξίζουμε, όχι, είναι πιστός και δίκαιος στη δέσμευσή του στο αίμα της Καινής Διαθήκης να μας συγχωρέσει κάθε αμαρτία, γιατί κάθε φορά που παίρνουμε το δείπνο του Κυρίου, σε κάθε συνάθρηση λέμε «Τούτο είναι το αίμα μου το τη Καινής Διαθήκης». «Τούτο κάμνητε εις την ανάμνηση μου, εις άφεσιν». «Τούτο είναι το αίμα μου τη Καινής Διαθήκης, εις άφεσιν αμαρτιών». Άρα λοιπόν είμαι ελεύθερο, δόξα στον Κύριο. Αλλά ο άνθρωπος που ξέρει να μετανοεί και θυμάται δεν εξέπεσε, όχι γιατί θα νιώθω ενοχή και φοβούμαι μην πάω στην κόλαση για τις αμαρτίες που μου συγχώρεθηκα. Απλά όσο πιο πολύ γνωρίζεις τον Κύριο, τόσο πιο πολύ θρηνείς για την αμαρτία σου. Αμήν. Άνθρωπος που ξέρει να θρυνεί για την αμαρτία του, αυτός δεν είναι κάποιος που πρέπει να φοβάσαι. Άνθρωπο που σου λέει όλη την ώρα, pull, everything is good και όλα θα πάνε καλά με την έννοια από μόνα του και θα κυλήσουν όλα μόνα του και δεν υπάρχει καμία κατάκριση. Σα είπα και το παράδειγμα όταν εγώ σοκαρίστηκα. Όταν κάποιο πειμένα λέει, πιάσε κάποιον από το πίμνιο του ο οποίο ήταν μέσα σε πορνογραφία και του λέει, Το πρώτο πράγμα, καμία κατάκριση. Λέω, συγγνώμη, ακούω καλά. Ήμουν ο φελοξενούμενο ο Πόπο. Καμία κατάκριση. Δεν θα πω τα υπόλοιπα τα υπόλοιπα άλλη φορά. Α, μόνο και μόνο που το σκέφτομαι. Άκου καμία κατάκριση. Πρόσεχε, μην κατάκρισεις. Πρόσεχε. Αφήσει την αμαρτία. Μετανόησε. Εάν θρυνήσω για την αμαρτία μου και ξέρω να θρυνώ μέχρι σήμερα, δεν θα την αγγίξω ξανά. Δεν θα την αγγίξω ξανά. Γιατί όποτε αγγίζω κάτι το οποίο λύπησε τον κύριο πιο παλιά, ακούω τους κλαθμούς της κραυγής της μετάνοιας μου. Και ο έλεγχο του Αγίου Πνεύματος. Δεν με λέτε τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει το Πνεύμα το Άγιον. Ποιο είναι το πρώτο έργο που κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Ιωάννης 16, 8. Ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας. Αμήν. Και μην το πάρετε ότι είναι τον κόσμο που ελέγχει και μας σταμάτησε να μας ελέγχει. Όχι. Αντίθετα αυξάνεται η ευαισθησία μας στον έλεγχο του Αγίου πνευματος. Αμήν. Άρα την ώρα που είμαι ελεύθερος και αυτό είναι το κήρυγμα μας για την δικαίωση μας, την ίδια ώρα επειδή θρυνούμε για την αμαρτία μας, όχι απλά γιατί λυπήσαμε τον Κύριο. Αυτό είναι, το, είναι μικρό πράγμα, λυπήσαμε τον Κύριο. Την πήρε ο Κύριος Ιησούς πάνω στο σταυρό, την δική μου Και τι έκανε, υπόφερε γι' αυτή. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, αυτοί που γνώρισαν τον Κύριο, στους Εβραίους κεφάλαιο 6, τα πρώτα 6 εδάφια από την αρχή, μας λέει για αυτούς που γνώρισαν, γη που έλαβε πολλές φορές βροχή, ανθρώποι που ευλογήθηκαν και μετά επιστρέφουν πάλι στα ίδια, ξανασταυρούν τον Κύριο της δόξας. Αμήν, εμείς θέλουμε να του πούμε, Κύριε, η θυσία Σου δεν πήγε μάταια. Κύριε, θα σε ε, εννοούμε και θα σε δοξολογούμε μέσα από όλη μας την καρδιά σε ό,τι κάνουμε, σκεφτόμαστε και ούτω καθεξής. Όλοι μαζί ξανά, στο κεφάλαιο εξ, ε, ε, 34 της Εξόδου, διαβάζουμε ότι ο Κύριος, ο Κύριος, ο Γεχωβάθεος, εξήλθεν και είπε, ο Γεχωβάθεος είπε, Γεχωβά, Γεχωβά, Κύριος, Κύριος, ο Θεός, είναι η ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Mm -hmm. Ήδη εδώ είδαμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θεού. Αμήν. Χαλελούια, δόξα στον Κύριο. Και επειδή θέλουμε να ξέρουμε ότι η αμαρτία μας δεν είναι κάτι που απλώς ο κύριος είπε, τέλος πάντων θα το βάλω στην άκρη και α, θα το λησμονήσω, θα το ξεχάσω. Όχι, πληρώθηκε η αμαρτία μας. Ε, γύρω στο Μεσαίωνα, ένας από, ένας από τους θεολόγους της, του 11ου αιώνα μετά Χριστόν, και μετά ένας άλλος και ένας τρίτος που παρουσίασαν ορισμένοι κάπως διαφορετικά τη λύτρωση του Κυρίου. Ο πρώτος, Άλσεν, νομίζω, Άλσεν, λεγόταν, νομίζω, και ο άλλος Απαλαρτ και ο άλλος Πίτερ Λόμπαρτ, αυτοί οι τρεις θεολόγοι, ο ένας μετά τον άλλο, με διάστημα ορισμένων χρόνων, The first one that there was a debt that we couldn't pay. And God didn't have a debt, but he, he could, he couldn't, not he wouldn't only, but he couldn't have debt, but he could pay it. Εδώ ξαναλέω. Uh, Πόσοι θυμάστε αυτή την έκφραση? Uh, he paid a debt he didn't owe because I had a debt I couldn't pay. Αμήν. Yeah. Είχα ένα χρέος που δεν μπορούσα να το πληρώσω. Ξεπληρώσω. Και ο Κύριος λέει ότι είναι αυτός που πλήρωσε αυτό το χρέος που ο ίδιος δεν όφιλε. Έτσι ο πρώτος από αυτούς τους τρεις θεολόγους είχε αναλύσει αυτή την στάση ενώπιον της λύτρωσης, ότι έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος και μάλιστα νομικός τρόπος, όταν λέω νομικός, νομικός σύμφωνα με την νομοθεσία του Κυρίου, διότι ο Θεός είναι δίκαιος. Και επειδή είναι δίκαιος και όπως διαβάζουμε εδώ ότι... Ουδόλο αθώνει τον ένοχο στο δάφιο 7, ουδόλο αθώνει τον ένοχο, σημαίνει ότι έπρεπε να βρει μια νομική λύση, ούτω ώστε να μην φέρει μόνο το όνομα του, διότι ο Θεό δεν μπορούσε να συγχωρήσει τον ένοχο. Και, το, και ο κύριο ήρθε για του ένοχου. Δεν ήλθε δια να καλέσω δικαίου αλλά αμαρτωλούσε μετάνοια. Δεν έλεγε στου Φαρισαίου και του Γραμματεί και του Σαδουκαίου ότι εσεί είσαστε δίκαιοι και δεν χρειάζεστε σωτηρία. Του είπε, εσεί λέτε ότι είσαστε δίκαιοι. Αυτό δεν είναι για εσά, διότι αν δεν ταπεινώσετε τον εαυτό σα, δεν πρόκειται να σα δοθεί συγχώρηση. Ήρθα για αμαρτωλού. Ανθρώπου που παραδέχονται, είμαι ένοχο. Αμέν για <σοβολοί> αμαρτωλούς εις μετάνοια τα, τα modern versions uh, πέραν του King James Bible, του Authorized Bible τα modern versions φεύγουν το δεύτερο μέρος ήρθα για να καλέσω αμαρτωλούς και το κόβουν εκεί εις μετάνοια uh, στον Ιωάννη 647 ο Κύριος Ιησούς λέει uh, όποιος ο πιστεύων εις εμέ, έχει ζωήν αιώνιον. Τα New Modern Versions λένε ο πιστεύων έχει ζωήν αιώνιον. Ένα λεπτό κάτι αφήσεις πίσω. Ο πιστεύων εις εμέ. Βλέπετε όταν βγάλουν τον Ιησούν τον κυριο από τη μέση όποιος πιστεύει σε ό,τι πιστεύει θα σωθεί. Αλλά ο Κύριος δεν είπε ο πιστεύων θα σωθεί, είπε ο πιστεύων είσαι. Εμέ, είπε ο κύριο Ιησούς θα σωθεί. Αμέν, δόξα στον κύριο. Έτσι, ο κύριο ήρθε για μαρτολούς. όχι για μαρτολούς; και ε, αυτόματα σώζονται. Ήρθε για μαρτολούς τη μετάνοια. Η μετάνοια είναι ο μηχανισμό που α, απελευθερώνει τη λύτρωση του κυρίου στη ζωή μα πρακτικά. Έτσι, αυτό. Ο ένας από αυτούς τους τρεις θεολόγους του Μεσαίωνα, Αναφέρεται σε αυτή την περίπτωση που υπήρχε ένα νομικό πρόβλημα. Ο άνθρωπος ήταν χρεοκοπημένος πνευματικά και δεν μπορούσε να πληρώσει το χρέος του. Ο Θεός από την άλλη ε, μπορούσε να πληρώσει το χρέος αλλά δεν, ε, δεν όφιλε και δεν μπορούσε να οφείλει γιατί αν όφιλε χρέος θα ήταν χρεοκοπημένος Θεός και ο χαρακτήρας του δεν θα ήταν Θεός. Δεν μπορούσε να ήταν Θεός και ένοχος. Έτσι βρέθηκε η μέση λύση. Ο Θεός που μπορούσε και ήταν ο μόνος που μπορούσε να πληρώσει έγινε άνθρωπος για να μπορεί να είναι ένοχος για να μπορώ εγώ να θωθώ. Και εσύ. Διαβάσαμε και πάλι από τους Κολοσσαΐς ένα 20, το 20 μας λέει ξεκάθαρα ότι ο Κύριος Ιησούς ήρθε να συνδιαλάξει, να καταλάξει ή reconcile, να συμφιλιώσει τα εν το ουρανό και τα εν τη γη. Αυτός που θα μας έζοζε θα χρειαζόταν να ήταν και άνθρωπος για να μπορέσει να πάρει την ενοχή μας αλλά και με τους κολοσσαίς ένα θα έπρεπε να ήταν Θεός για να μπορέσει να μην συμφιλειώσει μόνο αυτά στη γη, αλλά και οτιδήποτε στον ουρανό. Γι' αυτό και θα έρθουν νέοι ουρανοί και νέα γη και νέα Ιερουσαλήμ, Γιατί ο Κύριος συμφιλειώνει τον άνθρωπο με τον εαυτό του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Κύριος φαίνεται να μετατοπίζει, να μετακομίζει τον θρόνο του από τον τρίτο ουρανό που βρίσκεται σήμερα στη Νέα Ιερουσαλήμ. Αυτό κι αν είναι συμφιλίωση. Να έχουμε απόλυτη πρόσβαση και αυτή η πόλη θα είναι 1500 μίλια, όχι χιλιόμετρα, ε, κοίτα τετράγωνος, ε, σε πλάτος, μήκος, αλλά και σε ύψος. Και το μόνο που μπορούμε να δούμε σαν αυτό το σημείο της πόλης της Λύτρωσης, μην ξεχνάτε ότι η Νέα Ιερουσαλήμ ονομάζεται η νύφη. Δεν σημαίνει ότι είναι η νύφη του Χριστού καθεαυτήν, διότι η νύφη του Χριστού είναι η εκκλησία, είναι η πιστή, είναι εσαισοσμένη. Αλλά τι, γιατί ονομάζει την, την Νέα Ιερουσαλήμ σαν νύφη Χριστού, ο λόγος που το παρουσιάζει με αυτό τον τρόπο είναι γιατί η νέα Ιερουσαλήμ κοίτα τετράγωνος είναι όπως τον κύβο δηλαδή είναι τετράγωνος αλλά και στο ύψος και βλέπουμε ο Κύριος να είναι στη μέση της νέας Ιερουσαλήμ και σίγουρα στο πάνω μέρος α, ο, ο, δηλαδή όπου και να είσαι σε αυτά τα 1.500 μίλια μήκο, πλάτο, απόσταση περίπου από τη, από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Φλόριδα, τόσο μεγάλο, α, μεγάλη απόσταση, και α, να είναι και τόσο το ύψο τη, και ο Θεό να κατοικεί με του ανθρώπου και να είναι ο ναό, να είναι ο ήλιο, να είναι τα πάντα. Έχουμε άμεση πρόσβαση. Τι ήταν αυτό που συμφιλίωσε, ουρανό και γη. Ο Θεό έγινε άνθρωπο για να μπορέσει ο άνθρωπο να πάρει αυτό το, το, ρόλο τη της, της, της ενοχή, να πάρει την ενοχή μα πάνω του σαν άνθρωπο. Αλλά την ίδια ώρα ήταν και ο μεγάλο Θεό. Αμέν. Δόξα στον κύριο μα. Ε, ο, ο ο, τελευταίος, τελευταίο, ο Πίτερ Λόμπαρτ, ήταν ένα άλλο θεολόγο που είχε παρουσιάσει την άλλη προσέγγιση ότι α, όχι, ο σταυρός και η θυσία συμβόλιζε μόνο Συμβόλιζε μόνο την, α, α, σ, την αγάπη του Θεού. Α, και βλέπετε σήμερα έχουμε ένα mixture και τον δύο. Έχουμε μία ανάμιξη και τον δύο και δεν υπάρχει ξεκάθαρη έννοια στους πιστούς τι συμβολίζει ο Σταυρός. Την αγάπη του Θεού. Οκ, okay. είναι λόγω αγάπης που πήγε στο Σταυρό. Αλλά ο Σταυρός, είναι καθεαυτό, σαν έννοια, έκφραση της αγάπης του Θεού. Βλέπετε, οι μουσουλμάνοι όταν σε δουν να φοράς σταυρό, όταν έχει σταυρό και άλλοι σου λένε, γιατί, γιατί βάζεις τον σταυρό αφού πέθανε ο Ιησούς πάνω στο σταυρό, αν κάποιος σκότωνε τον αδελφό σου με ένα μαχαίρι, θα στο το μαχαίρι στο λαιμό σου, δεν καταλαβαίνουν περί Το βλέπετε. Άρα, ξύνουμε και εμείς το κεφάλι μας. Είναι πραγματικά μόνο αυτό που σημαίνει. Είναι αυτό που αποκλειστικά σημαίνει. Είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Καλά, ο Θεός το να πάρει τον ιό του πάνω στον σταυρό με τον πιο φρικιαστικό θάνατο που υπήρξε ποτέ. Αυτό είναι έκφραση αγάπης. Έτσι θα υπάρχει μία έννοια κατά την οποία δεν θα μπορέσει κάποιο να πάει κοντά στον Θεό, γιατί φανερώνουμε τον Θεό σαν κάποιον που δεν είναι. Γι' αυτό έχουμε την ευθύνη να παρουσιάσουμε τον αληθινό Θεό. Είναι η κτήρμον, εδάφιο 6, είναι ελεήμον, είναι μακρόθυμος, είναι πολυέλεος, αλλά είναι και αληθινός έχουμε καθήκον να παρουσιάσουμε τον αληθινόν Θεό. Και έτσι, ενώ διότι τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ούτω ώστε έστειλε τον Υιόν αυτό το μοναγενή για να μην απολαστεί πάσο πιστεύων εις Αυτόν, αλλά να έχει η ζωή νεώνια, την ίδια στιγμή που μας αγάπησε και πήγε στο Σταυρό, αυτό δεν ήταν απλά έκφραση της αγάπης του Θεού, αλλά ήταν έκφραση της λύτρωσης. Γι' αυτό εκεί που τα έκαναν mixed ήταν ένιγο δεν θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό και με αυτούς τους ανθρώπους, απλά δείτε το ότι κάποιος έδινε έμφαση στο ένα και κάποιος έδινε έμφαση στο άλλο σημασία έχει ότι δεν μπορούσε κανένας να μας λύσει το πρόβλημα μας και έτσι έχουμε τον Θεό ίδου το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα, ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή Κανένα άλλο τρόπο. Οι Μορμόνοι λένε ο, ο Θεός Θεό είναι υπεριψωμένο άνθρωπο. Οι μάρτυρε λένε ο Θεό, ο Ισού είναι ένα Θεό, αλλά όχι ο δημιουργό, σαν πολλού άλλου Θεού. Όλα τα αειδιαστικά πράγματα που κυκλοφορούν γύρω μα. Αλλά εμεί, σαν αναγεννημένοι, γνωρίζουμε σε ποιον επιστέψαμε. Είναι ο Θεό που έγινε άνθρωπο, όχι ο άνθρωπο που έγινε Θεό. Σήμερα αυτό που προσφέρεται στις εκκλησίες είναι προσπαθούν να τους κάνουν όλους να νιώσουν σαν θεοί. Όχι! Είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος και έγινε άνθρωπος για να μας λυτρώσει. Όχι για να μας κάνει θεούς, για να μας λυτρώσει. Όχι για να μας κάνει Ιησούς με τον εαυτό Του αλλά για να μας κάνει να Τον λατρεύουμε όσο ποτέ προηγουμένω. Ιωάννης 5, 21, 22 και 23 Μα λέει ότι ο Θεό έδωσε μπάσαν την John 5, 21 through 23. Ο Θεό, ο πατέρα, έδωσε μπάσαν την εξουσία στον Βλέπετε και μετά στο 23 τελειώνει με το να μα πει ότι δια να λατρεύωση, να προσκυνώσει πάντε τον Ιών όπω προσκυνούν τον πατέρα. <Ρι> Έχουμε να κάνουμε με ένα λυτρωτή ο οποίο ήταν ο άνθρωπο κλειδί. Κανένας δεν μπορούσε να μας σώσει παρά μόνο ο Κύριος. Ψαλμό 32, 1 και εδάφιο 1. Psalm 32, verses 1 and 2. Ψαλμός 32, 1 και 2. Μακάριος εκείνος του οποίου συνεχωρήθη η παράβασης, του οποίου εσκεπάστη η αμαρτία. Εσκεπάστη, λέξη κλειδί, η αμαρτία. Δάφιο 2, μακάριος ο άνθρωπος εις τον οποίο ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία και εις του οποίου το πνεύμα δεν υπάρχει δόλος. Ωραίο αυτό, αλλά κανένας από εμά δεν μπορεί να μην έχει δόλο. Αλλά γνωρίζω ποιος στάθηκε ανάμεσα στον Θεό και σε μένα και σε Αυτόν δεν υπάρχει δόλος. Αυτό είναι ο σωτήρας μου, αυτό είναι ο λυτρωτής μου, το παίρνω σοβαρά, θρηνώ για την αμαρτία μου, ξέχασα την αμαρτία μου, ο Κύριος ξέχασε την αμαρτία μου, αλλά όταν θυμούμαι και όταν βλέπω στο περιβάλλον μου και κάποτε ήμουν ανάμεσα στο πλήθος. Θρηνώ ακόμη για την αμαρτία μου. Και αυτό με κάνει να είμαι πιο ασφαλισμένο για να μην επιστρέψω ποτέ πίσω. Δεν ανήκουμε σε αυτόν τον κόσμο. Δεν έχουμε εδώ πόλη διαμένουσαν. αδερφός Κυριάκος για την εισφορά. Δεν έχουμε εδώ πόλη διαμένουσαν. We don't have here a remaining city. Αλλά την μέλουσαν επιζητούμε. Κύριος, 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 μακρόθυμος, πολυέλεος. Πολιεύσει Παναχρηνό. Σε λατρεύουμε, κύριε Θεέ Και πάντα λέμε Αμήν.